Με την εκπνοή του πενθυμέρου από την ημέρα που τέθηκε σε προσωρινή αργία από το Γενικό Γραμματέα τη Απογκεντρωμένη Δική Μακεδονία Τράκη, ο Δήμαρχος του Πύρου Στέλιου Χατζιευαγγέλου, όρισε ω προσωρινό αναπληρωτή του το φώτι Πυροστιάνη. Ο μακροβιότερος δήμαρχος όλων των εποχών στον Ομοξάνθη που τέθηκε σε προσωρινή αργία μετά την καταδίκη του για παράτευση καθήκοντο το Μάρτιο του 2013, τέθηκε σε προσωρινή αργία λίγε μέρε πριν από την εκδίκαση τη υπόθεση σε δεύτερο βαθμό ενώ επέλεξε να τοποθετήσει ω έναν πυροτή του προσωρινά τον πρώτο πλειοσυμφώντα δημοτικό σύμβουλο τη παράταξή του. Αν αθωωωθεί στη δίκη στο εφετείο που γίνεται στι 7 Οκτωβρίου, ο Στέλιο Χατζηβαγγέλου επανέρχεται αυτοδίκαια, ενώ αν καταδικαστεί, ενδέχεται να οδηγηθεί σε οριστική έκπτωση, αν και κατά μία ερμηνεία του νόμου, η οριστική έκπτωση επέρχεται από αμετάκλητη, δηλαδή από τον Άριο Πάγο και όχι τελεσίδικη απόφαση. Σε επικοινωνία μας, ο εκτελών προσωρινά χρέη δημάρχου Φώτη Πυροστιάνη αρκέστηκε να δηλώσει πώς ο Δήμος έχει συνέχεια. Έτσι, ο Φώτη Πυροστιάνης αναλαμβάνει τα ενία του Δήμου αυτού και ως ο πρώτος πλειοψηφός σύμβουλος, ενώ η διάρκεια της παραμονής του στο δημαρχιακό Αξίωμα θα κρυθεί από την απόφαση του Εφετείου. Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες η εξέλιξη αυτή δεν φαίνεται να κλονίσει τη συνοχή της παράταξης η οποία κινήθηκε ομόθυμος προς την επιλογή του Φώτη Πυροστιάνη ενώ η αίσθηση είναι πως αυτό το μέτωπο θα αποτυπωθεί και στο επόμενο διάστημα όποια και αν είναι η εξέλιξη.